Πυρήνα του νομοσχεδίου αποτελούν οι ρυθμίσεις οι οποίες εξειδικεύουν ζητήματα του θεσμού του προσωπικού γιατρού. Έρχεται στη συνέχεια φυσικά προηγούμενου νόμου προσθέτεται στο πάζλ των γενικότερων αντιλαϊκών ανατροπών με τα ρυθμίσεις, αναμορφώσεις, τις λέτε ή τις ονομάζετε εσείς, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στον χώρο της υγείας δηλαδή, ειδικότερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που διαχρονικά και διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις προωθούν, με την κάθε επόμενη να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη. Και ανεξάρτητα λοιπόν του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, όσο αντικειμενικό είναι να γίνονται μεταρρυθμίσεις, αναμορφώσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας και σε όλους τους άλλους τομείς, άλλο τόσο είναι αντικειμενικό αυτές να καθορίζονται από το χαρακτήρα της ανάπτυξης. Δηλαδή, αν υπηρετεί αυτή η ανάπτυξη τις κοινωνικές λαϊκές ανάγκες ή την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Συνεπώς, πάντα οι αλλαγές έχουν πρόσημο και δεν είναι ουδέτερες. Άρα, όσο προπαγανδιστικές φιωριτούρες επιστρατεύσει η κυβέρνηση, όπως πράξαν εξάλλου και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όλες οι προηγούμενες, η ουσία των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, φύση και θέση, θα είναι σε αντιδραστική αντιλαϊκή κατεύθυνση. Διότι η αναθέρμανση της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας και κερδοφορίας, που έχετε όλοι σας κορώνα στο κεφάλι σας, προϋποθέτει ακόμα πιο φθηνή εργατική δύναμη. Επομένως, και ένα φθηνό για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους δημόσιο σύστημα εν προκειμένου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με ελάχιστες και ανεπαρκείς παροχές προσαρμοσμένες στους αντιλαϊκούς δημοσιονομικούς στόχους. Με αυτό τον κανόνα χτίστηκαν όλες οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από όλες τις κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, συνοδευόμενες από τις γνωστές κορώνες περί κοσμογονίας, επαναστατικών τομών και άλλα πολλά. Την ίδια ώρα δε, όσα κόμματα βρίσκονταν αντίστοιχα στην αντιπολίτευση, προβάλλανε, όπως έγινε και στην Επιτροπή δηλαδή, αλλά και σήμερα έτσι ακούγοντας κάποιους εισηγητές, προβάλλουν την προχειρότητα, τη βιασύνη, τον ανεπαρκή σχεδιασμό της κυβέρνησης, φτάνοντας μάλιστα ορισμένοι στο σημείο να κατηγορούν για σοβιετικού τύπου παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ήταν να τα ακούσουμε και αυτό. Προσπαθείτε να συγκαλύψετε τη στρατηγική σας στην ουσία σύμπλευση με το πλαίσιο και του σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, αφού αποτελεί κοινή θέση που όλοι σας αποδέχεστε, όλοι σας τα έχετε ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εξαρτάται η μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών για την υγεία του λαού. Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης 2000-2027. Το πόσο λιγότερο δηλαδή θα στοιχίζει η υγεία της εργατικής τάξης στο αστικό κράτος και στους επιχειρηματικούς ομίλους που αυτό υπηρετεί, προκειμένου να διασφαλίζουν φθηνούς εργαζόμενους με ελάχιστο επίπεδο υγείας για να είναι ικανή προς εκμετάλλευση. Και αυτό φυσικά αποτελεί προϋπόθεση για την αναθέρμανση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Και πώς εξειδικεύεται αυτή η στρατηγική μέσα από τις πολιτικές διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, με ενίσχυση των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας και το βάθμα της εμπορευματοποίησής του στη λογική κόστος-όφελος. Κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, συνδυάζοντάς του και με το άρθρο 37, λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή τις προβλέψεις του, και συνδυάζοντάς το αυτό το άρθρο με το επικείμενο νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση για του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Πώς αλλιώς εξειδικεύεται η στρατηγική με τη μείωση του κόστους για το κράτος, και τρίτον με το όσο γίνεται πιο συρρυκνωμένο ελάχιστο πακέτο παροχών για το λαό. Και σημαντικό κεφάλαιο σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η εδραίωση της διάλυσης της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε δομές, προσωπικό, εξοπλισμό, με τη ζωτικής όμως σημασίας πρόληψη να επαφείται ολοκληρωτικά στην ατομική ευθύνη και στην τσέπη του καθενός. Ενώ συγχρόνως τα κάθε λογής ιδιωτικά διαγνωστικά κάνουν πάρτι, αναγκάζοντας το λαό να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για υπηρεσίες που θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε μια εφιαλτική πραγματικότητα τα εργατικά λαϊκά στρώματα που αποτυπώνεται και στην έκθεση την άνοιξη της Ελστάτ για τις συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών το 2023, όπου το 24% περίπου του πληθυσμού δεν μπορεί να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις ή θεραπεία που πραγματικά χρειάζεται, ενώ τουλάχιστον το 30% δεν μπορεί να πληρώσει οδοντίατρο. Χωρίς γιατρό μένει το 49% των φτωχών και χωρίς οδοντίατρο το 70%. Μια εικόνα δηλαδή διαχρονικής απουσίας ενός δημόσιου
νόσου και δωρεάν συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με τις δημόσιες δομές να έχουν συρρυκνωθεί, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, να έχουν συρρυκνωθεί από το 2009 έως σήμερα κατά 40% και με το προσωπικό να περιορίζεται στο μισό. Ενώ την περίοδο της πανδημίας 2022 το ιατρικό προσωπικό των κέντρων υγείας της χώρας μειώθηκε κατά 9%. Να πως ο κύκλος εργασιών των ιδιωτικών δομών υγείας, κυρίως αναφορικά με την πρωτοβάθμια, αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, με 4 μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες να απορροφούν το 40% αυτού του τζίρου. Και απέναντι στη σχεδόν ανύπαρκτη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα, με τις τεράστιες ελλείψεις που οδηγεί σε αδυναμία ακόμα και στοιχειωδών υπηρεσιών, η κυβέρνηση, αντί να αναπτύξει υποδομές, να προχωρήσει ανάπτυξη σε μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, να εξασφαλίσει όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό προκειμένου να καλύπτουν οι ανάγκες του λαού 24 ώρες το 24ωρο και όλο το χρόνο, τι κάνει, προωθείται κυβέρνηση, ρυθμίσεις που η κατεύθυνσή τους είναι η παραπέρα αποδόμηση και σμπαράλισμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όχι η ενίσχυσή της, προωθείται την πολιτική του ελάχιστου. Υπονομεύεται περαιτέρω τον ενιαίο χαρακτήρα και επιτελικό χαρακτήρα του συστήματος υγείας, περιορίζεται τις υπηρεσίες υγείας σε στοιχειώδεις, ελάχιστες και ανεπαρκείς, σε πλήρια όμως αναντιστοιχεία με τις λαϊκές ανάγκες και τις σημερινές δυνατότητες ικανοποίησής τους. Έτσι, τις προσαρμόζεται στους περιορισμένους δημοσιονομικούς στόχους των περικοπών. Κριτήριο, δηλαδή, το τι χωράει σε ό,τι αφορά τις λαϊκές ανάγκες στο όνομα μιας ανάπτυξης που έχει ως προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα. Έτσι, μόνο ως κακόγουστο αστείο ακούγεται ο ισχυρισμός ότι θα παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής της υγείας στην οικογένεια, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στους χρόνιους πάσχοντες, την κατοίκον νοσηλεία, την εκτίμηση ψυχικών νόσων, την καταγραφή επιδημιολογικών στοιχείων και άλλα. Αλήθεια, όλα αυτά θα υλοποιεί ο απόφυτος ιατρικής ή ο ειδικευόμενος γιατρός που τους βαφτίζεται προσωπικούς γιατρούς και με ένα μήνα εκπαίδευση? Γεγονός που πρακτικά σημαίνει, οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό το επίπεδο εργασιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ναι ή όχι? Και δεν χρειάζεται φυσικά να είσαι ειδικός για να απαντήσεις στο ερώτημα αυτό. Ή μήπως η πρόσθετη εργασία που αναθέτεται στους γιατρούς των υποστελεχωμένων κέντρων υγείας και νοσοκομείων, αλλά και η δυνατότητα αντίστοιχα που δίνεται και σε ιδιώτες, αλλά με τους ασθενείς να πληρώνουν. Να πως λοιπόν υλοποιείται η επιδίωξη του ελέγχου του κόστους των ασθενών αντί της ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εκεί που δεν υπάρχει. Ενώ η αξιοποίηση των ανειδίκευτων, των μη ειδικευμένων, όταν δεν υπάρχουν ειδικευμένοι, αναδεικνύει ότι το ίδιο το κράτος μέσω της κυβέρνησης δεν οργανώνει τη διαδικασία και τους όρους εργασιακούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, επιστημονικούς και άλλα για να υπάρξουν ειδικευμένοι. Η πρόβλεψη δε για υποχρεωτική εγγραφή έως τον Ιούνιο του 2025 και η επιλογή του πληθυσμού να εντάσσεται ακόμα και σε γιατρούς όμορων δήμων ή πολύ χειρότερα σε επίπεδο περιφέρειας, στην ουσία είναι υποχρέωση του πληθυσμού και όχι επιλογή. Εξαναγκάζεται στην ουσία μέρος του πληθυσμού να εγγραφεί σε ιδιώτες, το ακούσαμε και εισηγητικά από την εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αναγκάζεται λοιπόν μέρος του πληθυσμού να εγγραφεί σε ιδιώτες, πληρώνοντας προκειμένου να μην μεταναστεύουν από Δήμο σε Δήμο ή από περιοχή σε περιοχή για να βρουν δημόσιες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αυτές κουτσουρεμένες. Πολιτική του ό,τι να είναι, αρκεί να μην εκτρέπονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αντίστοιχα, ένα ακόμα στοιχείο που αποδεικνύει το στόχο για περιορισμό και περικοπή των δαπανών μέσω του προσωπικού γιατρού αποτελεί και η πρόβλεψη, το άρθρο 14, περί βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων ελέγχου, της συνταγογράφησης και εκτέλεσης των εργαστηριακών εξετάσεων. Όμως, οι ανάγκες των ασθενών δεν μπορούν να καθορίζονται με τα ελάχιστα και τους μέσους όρους που προβλέπει το άρθρο 15, των διάφορων πρωτοκόλων ή όποιων κατευθυντήριων γραμμών αμφίβολης επιστημονικής βαρύτητας, που έχουν όμως ως κυρίαρχο κριτήριο το οικονομικό. Αλήθεια, για πείτε μας, αυτά όπου εφαρμόστηκαν μείωσαν ή όχι τις κρατικές δαπάνες και αντίστοιχα αύξησαν τη συμμετοχή, τις πληρωμές των ασθενών?
Να λοιπόν πώς εξηγείται η αγωνιώδης προσπάθεια της κυβέρνησης, όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και χρόνια και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, για ανέβρεση γιατρών που θα παίξουν το ρόλο του προσωπικού γιατρού. Προφανώς και αποτελεί δέσμευση στη βάση του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ταμείου Ανάκαμψης, του Υπερμνημονίου, με κομβικό το ρόλο που θα δραματίσει ο προσωπικός γιατρός στην υλοποίηση των σχεδιασμών περικοπής των κρατικών ασφαλιστικών δαπανών. Και ακριβώς προκειμένου να μην εκτρέπονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, θεσμοθετείται και την αξιολόγηση της δουλειάς των γιατρών για παροχές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ενιαίο και ελάχιστο επίπεδο. Αλήθεια, τι ακριβώς θα αξιολογείτε? Την παροχή περιορισμένων και ανεπαρκών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα παρέχονται από τους προσωπικούς γιατρούς και τον διαγωνισμό που τους επιβάλλεται έναντι ποινών για το ποιος δηλαδή θα είναι πιο αποτελεσματικός στον περιορισμό των δαπανών? Η πρόβλεψη δε για δημιουργία 7 πανεπιστημιακών κέντρων υγείας δημιουργεί ερωτηματικά, τα διατυπώσαμε και στην Επιτροπή, για την πρακτική συμβολή τους. Συγκεκριμένα, πώς μπορούν οι μελέτες, οι έρευνες και όποια εκπαίδευση να έχουν πεδίο εφαρμογής σε ένα σχεδόν ανύπαρτο οργανωμένο και ανεπτυγμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας? Συγχρόνως, αναδεικνύεται και ο εμπορευματικός χαρακτήρας λειτουργίας τους, τόσο μέσω του προσωπικού μερικής απασχόλησης που θα πληρώνεται από την επιχειρηματική όμως δράση των εργαστηρίων, των κέντρων υγείας που θα ανήκουν στα κέντρα υγείας, όσο και η χρήση του εξοπλισμού σε εμπορευματική βάση μέσω των προγραμματικών συμβάσεων, που σημαίνει άμεσες ή έμεσες πληρωμές από τους ασθενείς. Και σε ό,τι αφορά, επειδή πρέπει να υπάρχει το τυράκι σε κάθε νομοσχέδιο, το επίδομα για την προσέλκυση στις ειδικότητες της παθολογίας και της γενικής ιατρικής, σε καμία περίπτωση η πρόβλεψη αυτή δεν αλλάζει τους όρους επιδείνησης των μισθολογικών, εργασιακών, επιστημονικών, κοινωνικών αναγκών του γιατρού. Πέρα ότι καταργείται μετά το τέλος της ειδικότητας ή επιστρέφεται το ποσό σε όσους δεν πάρουν τον τίτλο ειδικότητας τον πρώτο χρόνο μετά το πέρας της εκπαίδευσης. Θέλετε να προσελκύσετε γιατρούς? Τα ξέρετε πολύ καλά. Τα ξέρετε, σας τα έχουν καταθέσει πάμπολες φορές οι νοσοκομιακοί γιατροί, η Ομοσπονδία των Νοσοκομιακών Γιατρών. Καταργήστε τους μνημονιακούς νόμους περικοπής των μισθών. Επαναφέρετε το 13ο, 14ο μισθό. Εξασφαλίστε με κρατική δαπάνη τις κοινωνικές ανάγκες των υγειονομικών, επιστημονικές, εργασιακές, μόνιμη και σταθερή εργασία, τη στέγαση αντίστοιχα και άλλα πολλά. Διότι και εσείς, η κυβέρνηση δηλαδή, όπως και όλες οι προηγούμενες, τι έχετε κάνει? Έχετε διαμορφώσει όρους απόρριψης και όχι προσέλευσης των γιατρών σε πολλές περιοχές. Επίπεδο αμοιβών, όροι δουλειάς, δυσκολία στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, πολυεφημέρευση, υποστελέχωση, ελλείψη σε εξοπλισμό. Όσο όλα αυτά λοιπόν δεν βελτιώνονται, ουσιαστικά οι κατά καιρούς διαγωνισμοί αξιοποιούνται για να μετατοπίζει κάθε κυβέρνηση τις δικές της ευθύνες στους ίδιους τους γιατρούς. Όμως και από αυτό το νομοσχέδιο απουσιάζει ουσιαστικά ο κύριος προσανατολισμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που είναι η πρόληψη. Ένας προσανατολισμός που συνεχίζει να είναι στους ασθενείς και όχι στους υγιείς, έτσι ήταν διαχρονικά. Πρόκειται για τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούν οι κυβερνήσεις με στόχο τον περιορισμό σε ορισμένες υποτυπώδες δωρεάν εξετάσεις, ιατρικές, εργαστηριακές, διαγνωστικές, όπως και προγράμματα με ημερομηνία λήξης, ενημέρωσης, καμπάνιες και συμβουλές και πάει λέγοντας. Κατευθύνσεις που προωθούν την πολιτική ενίσχυσης της ατομικής ευθύνης για λήψη μέτρων στα ζητήματα της πρόληψης. Έτσι, ο ισχυρισμός περί εξασφάλισης της καθολικότητας και ισότιμης πρόσβασης, της κάλυψης του πληθυσμού, σημαίνει πως καθολικά και ισότιμα τα λαϊκά στρώματα θα έχουν δωρεάν ελάχιστες και ανεπαρκείς υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ενώ τα ακούσαμε και εισηγητικά από την εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, τα περί ελεύθερης επιλογής γιατρού στην ουσία έρχεται να συγκαλύψει το πρόβλημα, αφού ελεύθερη επιλογή ουσιαστικά δεν υπάρχει και σήμερα, διότι αυτή καθορίζεται από τη δυνατότητα πληρωμής. Ο θεσμός του προσωπικού γιατρού μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά υπέρ του λαού όταν αποτελεί το βασικό πυρήνα του αναπτυγμένου, στελεχωμένου και εξοπλισμένου κρατικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα έχει ως κριτήριο την έγκαιρη, ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών στην υγεία, απολύτως δωρεάν σε όλα τα επίπεδα του κρατικού συστήματος υγείας.
Για το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, ενάμιση περίπου ανοχή. Για το ΚΚΕ, σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς όφελος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, σημαίνει πριν απ' όλα πρόληψη, αλλά φυσικά και θεραπεία και αποκατάσταση. Περιλαμβάνει αυτό το σύστημα υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ιατρικής εργασίας, προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, σχολική υγεία, οδοντιατρική φροντίδα και περίθαλψη, υπηρεσίες παρακολούθησης και ολόκληρης στήριξης των χρονίων πασχόντων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους, υπηρεσίες κατοίκων νοσηλείας, κινητές μονάδες πρώτων βοηθειών, το σύστημα διακομιδών και άλλα. Όλες αυτές οι υπηρεσίες λειτουργούν στο πλαίσιο του κέντρου υγείας, χωροταξικά κατανεμημένων, έτσι ώστε να καλύπτουν με επάρκεια όλη τη χώρα ανάλογα με τις γεωγραφικές, κοινωνικές, δημογραφικές, επιδημιολογικές αλλά και συγκοινωνιακές συνθήκες. Τα κέντρα υγείας είναι πλήρως τηλεχωμένα με όλες τις απαραίτητες ιατρικές και άλλες επιστημονικές ειδικότητες, ειδικότερα εκείνες που σχετίζονται με την πρόληψη, γενικοί γιατροί, παθολόγοι, γιατροί εργασίας, κοινωνικής ιατρικής, ψυχολόγοι, οδοντίατροι, οδοντοτεχνίτες, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ, κοινωνική λειτουργή, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και άλλα. Διασφαλίζει την επιδημιολογική επιτήρηση το κέντρο υγείας στην κοινότητα με συστηματικούς ιατρικούς ελέγχους και με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε την κατάσταση και τα προβλήματα υγείας κάθε περιοχής, τον εντοπισμό νέων προβλημάτων και των αιτιών τους, άρα και τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων. Για πείτε μας λοιπόν, μπορεί να διασφαλιστεί τέτοιος προσανατολισμός από την πανσπερμία δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου έχουμε ΜΚΟ, κέντρα υγείας, πολυκλινικές, διαγνωστικές αλυσίδες, μεμονωμένους γιατρούς και άλλα, όλα αυτά σήμερα μπορούν να διασφαλιστούν. Μπορεί να διασφαλιστεί τέτοιο επίπεδο επιδημικής ετοιμότητας από δημόσιες δομές που ο μοναδικός τους προσανατολισμός είναι η διασφάλιση κλειστών προϋπολογισμών και περιοκοπών στις δημόσιες δαπάνες? Όχι. Αυτό απαιτεί λοιπόν άλλη οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Απαιτεί σοσιαλισμό. Απαιτεί αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας, όπου το λαϊκό κράτος θα μπορεί να εξασφαλίζει όλα τα δικαιώματα και ανάγκες των εργαζόμενων υγειονομικών και του λαού, αφού αυτοί θα τις καθορίζουν, θα τις υλοποιούν και θα τις ελέγχουν. Αυτά όλα εφαρμόστηκαν και δοκιμάστηκαν στην πρώτη απόπειρα οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Έλυσαν λαϊκά προβλήματα που ο καπιταλισμός πάνω από 100 χρόνια και ακόμα ψάχνεται. Στο πεδίο λοιπόν της ανάπτυξης υπηρεσιών υγείας, εμείς λέμε ότι ο κάθε επιστήμονας, ο κάθε υγειονομικός, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι χρειάζεται να πάρουν θέση. Από τη μία είναι η πολιτική του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική που διαδοχικά εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις έως σήμερα. Από την άλλη είναι ο δρόμος της αντιπαράθεσης με τους νόμους της αγοράς στην υγεία, της αντιπαράθεσης με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σε υγεία πρόνοια, για την ανάπτυξη ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας σε όλα του τα επίπεδα, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο. Το ΚΚΕ με όπλο ακριβώς στις θέσεις του καλεί όλο το λαό μέσα από τον καθημερινό αγώνα για την προστασία της υγείας του να αγωνιστεί για ριζικές αλλαγές έως το επίπεδο της οικονομίας, της εξουσίας, ώστε να αντιστοιχηθεί το σύνολο των κοινωνικών αναγκών στο ύψος των σύγχρονων δυνατοτήτων. Με βάση τα ανωτέρω, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Και μια δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, αναφορά στην τροπολογία που έχουμε καταθέσει ήδη από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητούμε, που αφορά τη μονιμοποίηση όλων των εποχικών πυροσβεστών των πενταετών και των πυροσβεστών ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων. Και κλείνω με τούτο, επειδή δώσατε τη δυνατότητα στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να παρεύει, υπενθυμίζοντας, να το υπενθυμίσουμε, για αυτό το θέμα δηλαδή, να το υπενθυμίσουμε όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταθέσει μέχρι τώρα 2 φορές στο παρελθόν αντίστοιχες τροπολογίες. Κανένας δεν τη συζήτησε, κανένας δεν τη, προφανώς και δεν τη ψήφισε, αλλά κανένας ούτε καν μπήκε στον κόπο να τη συζητήσει. Αυτά για να θυμόμαστε και την ιστορία. Πρόεδρο.